ως επιστήμονας. Πολλές φορές εμείς οι γυναίκες έχουμε την απορία και λέμε, γιατί ας πούμε ένας άντρας δεν μπορεί να αποδώσει ή ακόμα χειρότερα δεν μπορεί να κάνει να τα απεξέλθει στο σεξουαλικό κομμάτι. Δευτεριάτικα, δες τώρα τι θέμα βάζει. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι που επηρεάζουν τον άντρα στην απόδοσή του, έτσι. Ένας λόγος είναι το αλκοόλ. Μα του drunk του. Τα έχουν πει αυτά τέτοια είναι. Σίγουρα το έχετε ξανακούσει αυτό. Όταν ένας άντρας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, τότε το σηκώτη έχει την τάση να μετατρέπει την τεστοστερόνη, μπάμπι μου, σε ιστρογόνα, με αποτέλεσμα η επιθυμία για σεξ να μειώνεται και εμφανίζονται και τα υπόλοιπα προβλήματα. Πτώσεως να το πω. Μία ανάταση να το πω. Μία ανάσταση. Είναι λόγος το αλκοόλ. Νομίζω κυριότερος. Ναι. Και όχι μόνο κυριότερος, ένας άλλος λόγος είναι η ηλικία. Έτσι. Εντάξει. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε το ίδιο όταν είμαστε 20 χρονών με το όταν είμαστε 30 και ανάλογα 40, 50, 60. Είναι λογικό να επηρεάζει, δηλαδή δεν μπορεί να έχεις την ίδια επιθυμία για ερωτική επαφή στα 20 σου όπως θα έχεις στα 50 σου, έτσι, είναι λογικό. Πότε θέλεις και πολύ. Λογικό στα 20 σου. Α, σου φέρω κάτι πενιντάριδες. Δηλαδή ένα λόγος μετά το αλκοόλ θεωρώ ότι είναι η ηλικία. Να σου που πω κάτι όμως. Το αλκοόλ έχει μια διτή σημασία. Μπορεί να επηρεάζει και θετικά. Διότι πίνοντας αλκοόλ. Ξεκινάει με πίνοντας αλκοόλ, λες, βλέπεις και τον. Πιο τον τάραδο, το βλέπεις κούκλο. Ναι, εννοείται. Θα τα πούμε έτσι. Όλες ωραίες είναι. Όταν πίνουμε αλκοόλ. Δεν είναι έτσι. Ναι, όμως μόλις φτάσει στο προκείμενο. Όταν φτάσει στο προκείμενο εκεί αρχίζει η δυσκολία και συμβαίνει σε όλους τους περισσότερους άντρες τουλάχιστον αυτό. Ένας άλλος λόγος θα σας φανεί περίεργο. Οπα, είναι το στενό εσώρουχο. Όπα, αυτά τα Calvin Klein. Όταν mine. Είναι πολύ στενό το εσώρουχο, πιέζεται και κάτω όλο το σύστημα, ρε παιδί μου. Αυτό ναι, ρε παιδί μου, το γενικότερο, ας πούμε. Το μπιχλιμπίδι. Το μπιχλιμπίδι. Το μπιχλιμπίδι. Με αποτέλεσμα να μην αναπνέει εκείνο το σημείο σωστά. Έτσι. Γιατί να φοράς στενό σοβρακό. Σου λέω ρε παιδί μου, δεν είχε. Ήταν όλα στα άπλυτα. Ναι. Είχε ένα και ήταν πολύ στενό. Ναι. Εκεί πέρα γιατί υπάρχει ασφικτή το θέμα. Ασφικτή, έτσι. Κυρίες και κύριοι. Και αυτό επηρεάζει την παραγωγή τεστοστερώνης, άρα και τη διάθεση. Άμα κάτι σε σφίγγει, σε νταουνιάζει. Ναι, άσε με μωρέ τώρα που θέλεις. Αυτό δεν είναι τόσο με το. Είναι πιο πολύ θέμα διάθεσης. Ναι. Έτσι. Και ένας άλλος λόγος που. Δεν μπορεί ένας άντρας να ανταπεξέλθει. Ανταπεξέλθει. Και η διατροφή. Έτσι. Μάλιστα, άμα πλακώνεις τα πιτόγυρα πολύ. Δηλαδή. Όχι, για παράδειγμα, τα μη βιολογικά φρούτα συγκεκριμένα να σου πω που περιέχουν υψηλά επίπεδα ιστρογόνων με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ιατρική λίμπιντος. Υπάρχουν δηλαδή πες τα μη βιολογικά φρούτα. Αυτά τώρα τα τέτοια με τα βιολογικά τροποποιημένα ιστορίες. Ναι, τα τροποποιημένα αυτά επηρεάζουν την ιατρική λίμπιντο. Ναι. Πάει ο άλλος, παίρνει το φρουτάκι του, νομίζω ότι κάνει διατροφή, ας πούμε, αλλά στην πράξη. Καλά, να στη πούμε βράση. Και ένα ακόμα. Γιατί αυτοί ήταν οι λόγοι ουσιαστικά, αλλά να πω και ένα ακόμα. Πες εσύ πολέμα την εμπειρία σου. Ναι. Παιδί μου, ως επιστήμον. Ως επιστήμονας, να πω ότι και τα αναβολικά, που είναι μια κατηγορία μόνη τους. Καλά, αυτό. Είναι ένα κομμάτι. Κούκου. Είναι ένα κομμάτι που πρέπει. Είναι μόνο του. Πρέπει να το αναλύσουμε μια μέρα χωρίς να βάλουμε άλλες παραμέτρους. Εννοείται. Δηλαδή, τα αναβολικά, ειδικά σε χρόνια χρήση, επηρεάζουν, δηλαδή, πολύ σημαντικά. Που είναι και πάρα και πολύ αυτό, διαδεδομένα. Και αυτό που είναι διαδεδομένα. Οτιδήποτε είναι αυτό. Καταλάβατε όλοι, πιστεύω, τι θέλω να πω. Όλοι. Ειδικότερα όταν κάνεις χρήση χρόνια και απότομα σταματάς τα αναβολικά, συμβαίνει. Έχουμε γραμμούλα. Δεν ξέρω αν κάποιος φίλτατος ακροατής ή ακροάτεα μπορεί να παρέμβει κέρια μέσα στους λόγοι, επειδή δεν μπορεί ο άντρας να ανταπεξέλθει στις λειτουργίες και στις δραστηριότητες του επί της κλινός. Πώς θα το πούμε, καλά.